Για να δούμε. Καλησπέρα σας, φίλοι μου. Γεια σας, φίλοι μου. Χρόνια πολλά. Ευτυχισμένο το 2017. Με ό,τι καλό και ό,τι πρόκληση μας φέρει για να μας δοκιμάσει πάνω σε εμπειρίες της ζωής μας. Λοιπόν, για να δούμε. Θα περιμένω να μπείτε μέσα, να ξεκινήσουμε, να μιλάμε, να αναπτύξουμε τα θέματα σε αυτά τα πρωτοχρονιάτικα μηνύματα. Χαιρετίσματά μου σε όλους, γιατί είναι η πρώτη μας συνάντηση αυτή τη νέα χρονιά. Ωραία. Όπως πάντα, θα ξεκινήσω πέραν τις ευχές να σας πω για τον ενθουσιασμό που έχουμε μιλήσει. Σας έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές για τον ενθουσιασμό και σας έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για την παράδοση. Αυτά τα δύο, φίλοι μου, είναι οι δύο ανάσες του Θεού μέσα μας. Το ένα κομμάτι είναι το να εκπνέουμε, η πνοή του Θεού που δημιουργούμε μέσω από τον μέγιστο ενθουσιασμό μας κάθε φορά. Κρυσταλλώνουμε τη μέγιστη ενέργεια που παίρνουμε, θα λέγαμε, κρυσταλλώνουμε το Θεό όταν έρχεται μέσα από μας και βγαίνει και κρυσταλλώνεται σαν ενέργεια και δράση, και την έννοια της παράδοσης που αφήνουμε το Θεό να μπει μέσα σε μας. Καταλαβαίνουμε ότι κάθε φορά έρχεται αυτή η ενέργεια, η σχορή μέσα μας, περνάει μέσα από μας όπως ο αέρας, παίρνει αυτό το δικό μας, την επεξεργασία, και μετά με την εκπνοή μας βγάζουμε απ' έξω όλο τον αληθινό, αυθεντικό εαυτό μας. Πάλι την ίδια ενέργεια, το Θεό δηλαδή, αλλά μέσα από το δικό μας πρίσμα. Με αυτό το πράγμα που σας λέω θέλω να καταλάβετε την ισορροπία μεταξύ των αναπνοών, δηλαδή της αναπνοής, μεταξύ των δύο κυμάτων κάθε φορά που εισπνέουμε και εκπνέουμε, και αναλογικά σημαίνει στη ζωή μας εκείνη την ώρα που εμείς παραδεινόμαστε, γιατί νιώθουμε κάπως ότι χρειάζεται να ξαναγεμίσουμε, ότι είμαστε κουρασμένοι, ότι έρχεται η ώρα να αφήσουμε το Θεό στο τιμόνι, και έρχεται η ώρα που νιώθουμε ενεργοποιημένοι, το έχουμε μάθει, έχουμε κάνει την ανάλυση και βγάζουμε τον αυτόματο πιλότο του Θεού και παίρνουμε εμείς το τιμόνι στα χέρια μας. Τις περισσότερες φορές από ό,τι έχω αντιληφθεί, οι άνθρωποι συνηθισμένα πράγματα πολεμάνε μέσα από διδασκαλίες να δούνε ποιο είναι το καλύτερο, η εισπνοή ή η εκπνοή, ο ενθουσιασμός ή η παράδοση. Και μέσα σε αυτό το τρυπάκι της διαδικότητας και τον πόλεμο των αντιθέτων ψάχνουν να βρουν τη λύση. Και για να μπορέσουν κάτι να τα δουν απ' έξω, θα λέγαμε, ή αντικειμενικά, προσπαθούν να έρθουν σε αυτή την ενδιάμεση κατάσταση της αποτάφθησης, που είναι η ακινησία, η παύση, η άπνοια που λέμε. Εκείνη την ώρα που δεν εισπνέεις, αλλά ούτε αναπνέεις. Εκείνη την ώρα που πλησιάζεις στο θάνατο. Γιατί ο θάνατος σε βάζει στο εθερικό, σε βάζει στο αστρικό, σε βάζει από εκείνη την όψη που όλα υπάρχουν σαν κύκλος και δεν χρειάζεται να τα σπάσει σε δύο μέρη. Όμως, φίλοι μου, δεν μπορούμε να μπαίνουμε στην άπνοια για πάρα πολύ καιρό. Όπως καταλαβαίνετε, σαν την αναπνοή που χρειάζεται να ξανά αναπνεύσουμε, έτσι, και να λειτουργήσει πάλι αυτός ο κύκλος εισπνοής-εκπνοής, έτσι και στη δική μας ζωή δεν μπορούμε να μένουμε συνέχεια, θα λέγαμε, σε αυτή την άπνοια. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε μετά ένα νέο μοτίβο, ένα καινούριο κύμα για να λειτουργούμε μέσα σε αυτό το πράγμα που λέγεται ζωή. Με αυτή την ευχητήρια, θα λέγαμε, με τον ευχητήριο αυτό πρόλογο, θα ήθελα να ξεκινήσει αυτό το 2017, να πάψει ο πόλεμος των αντιθέτων και να συνεργαστούν οι δύο άκρες,
ώστε να ενωθούν και να γίνουν ένας κύκλος. Και μέσα από αυτόν τον κύκλο η συνειδητότητά μας να καταλάβει ότι όλα είναι μια συχνότητα, ένας ρυθμός, πότε θα έχει τα πάνω της, πότε θα έχει τα κάτω της, και όλη η σοφία είναι να ξέρουμε πώς εμείς σε κάθε αυξομοίωση να μπορούμε να βγάζουμε την αποδοχή για να ακολουθάμε αυτό το ρεύμα της αρμονίας. Η αντίσταση λοιπόν, φίλοι μου, έρχεται μόλις κάνουμε εμείς τον κύκλο μέσα μας, το συνδυσιακό κύκλο, και αντί για γραμμικά, οι έννοιες στο μυαλό μας δουλεύουν κυκλικά. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους. Λοιπόν, στην Κατερίνα, γεια σου Κατερίνα μου από την Πέρια, και στην Έμι, και στον Ιωάννη από το Άγιο Όρος, και στον Δημήτρη, γεια σου φιλαράκι μου. Καλή χρονιά λοιπόν σε όλους. Ξεκινάω με εκεί που έπεσε το μάτι μου. Πρώτα, ο φίλος μας, ο Κώστας, ο Δημάκης λέει, ποιο είναι κατά τη γνώμη σου το καλύτερο εργαλείο για την αυτοπραγμάτωση? Λοιπόν, είστε έτοιμοι, γιατί τώρα θα σας δώσω το καλύτερο εργαλείο για την αυτοπραγμάτωση. Το καλύτερο εργαλείο για την αυτοπραγμάτωση είναι να μπορείτε όλα να τα δείτε σαν εργαλεία. Όταν εμείς μπαίνουμε σε αυτή τη συνειδησιακή κατάσταση, να μπορούμε να βλέπουμε τα πάντα σαν εργαλεία, κάθε δόνηση, από το μίσος μέχρι την έκσταση, σαν εργαλείο αυτοπραγμάτωσης, είναι το μέγιστο εργαλείο, φίλοι μου. Είναι αυτό που λέμε, να μπορούμε να βλέπουμε τον Θεό παντού. Αν το καταφέρετε αυτό, θα δείτε ότι το μέγιστο εργαλείο είναι να βλέπετε τα πάντα σαν εργαλεία. Και όμως, θα πρέπει από την άλλη και να μάθετε να τα χρησιμοποιείτε, αλλά και να τα προσέχετε, γιατί σας δίνουν το μέγιστο όφελός σας, γιατί είναι μια δικιά σας προέκταση το κάθε εργαλείο. Λοιπόν, λέει ο Ιωάννης, καλή χρονιά φίλε μου, μίλησέ μας λίγο για τις ραγδαίες παγκόσμιες εξελίξεις που τρέχουν σήμερα. Λοιπόν, όπως σας έχω πει και άλλες φορές, το 2017 θα συνεχιστεί αυτή η ενδοσκόπηση του ανθρώπινου γένους, αλλά από την άλλη θα φαίνεται κοινωνικά σαν μία, θα λέγαμε, αποσύνθεση σε μικρότερα κομμάτια, όπως ακριβώς θα συμβαίνει σε κάθε είδους σχέσεις. Βλέπετε, όταν εμείς μπαίνουμε λίγο στην κβαντική κατάσταση, ανάμεσα στην ύλη που συνδέεται, θα λέγαμε, κβαντικά η φυσική ύλη, και μπαίνουμε στις συνδέσεις της, είναι σαν να βλέπουμε κομμάτια-κομμάτια αυτή τη συλλογική κατάσταση της ύλης, σαν να τις πάμε σε πάρα πολλά κομμάτια. Τώρα η ανθρωπότητα, σας είπα, περνάει από τους καιρούς τους αποσπασματικούς, που καθένας έχει την δική του ενδοσκόπηση. Σε μερικούς ανθρώπους αυτό φαίνεται σαν ένα είδος τρέλας, γιατί αποσπούνται από την κοινή πραγματικότητα. Αυτή η ενδοσκόπηση θα μας βάλει να ανακαθορίσουμε ο καθένας στο δικό του, θα λέγαμε, στο δικό του ατομικό περιβάλλον, στο δικό του σύμπαν, τα όρια και τις σχέσεις με το ανάλογο, θα λέγαμε, σύμπαν. Κάθε φορά, φίλοι μου, που μιλάμε, πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν τριών ειδών, θα λέγαμε, καταστάσεις τις οποίες μπορούμε να δούμε τα πράγματα. Τα πράγματα μπορούμε να το δούμε κάτω, θα λέγαμε, από την κατάσταση της ύλης, έτσι όπως φαίνεται κάτω από το φως του ηλίου, και όλες αυτές τις καταστάσεις και τις αποχρώσεις που δουλεύουμε μέσα στο συνειδητό μας. Θα μπορούμε να το δούμε κάτω από τα ανώτερα επίπεδα, στο δικό μας υποσυνείδητο, με πιο κβαντική κατάσταση, και μετά θα μπορούμε να τη δούμε με αυτά τα δύο ενωμένα. Έτσι λοιπόν θα καταλαβαίνουμε κάθε τι που γίνεται στο φυσικό κόσμο μας, και έτσι εξηγούμε τις προφητείες, τις εξελίξεις, το άτομό μας και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν, από την πλευρά του ανθρώπου, τις περισσότερες φορές αυτή η ανανέωση, θα λέγαμε, που περνάει, βιώνεται σαν μια διάλυση τις περισσότερες φορές, σαν μια καταστροφή, σαν ένα είδος τρέλας, σαν ένα είδος ότι τελειώνουν, θα λέγαμε, τα πάντα για να ξαναρχίσουν κάτι καινούριο. Άρα λοιπόν, φίλοι μου, από το ανώτερο επίπεδο μπορεί να φαίνεται σαν μια ανανέωση. Από το ανθρώπινο επίπεδο μπορεί να φαίνεται σαν μια, θα λέγαμε, διάλυση, ανακύκλωση του φυσικού. Αλλά όταν συνδέσουμε και αυτά τα δύο επίπεδα μαζί, τότε μπορούμε να έχουμε μια γνώμη σχετικά με το μέλλον. Γι' αυτό πολλές φορές ακούτε τις διάφορες προφητείες που βγάλανε, θα λέγαμε, αυτοί οι άνθρωποι που είχαν μια ικανότητα. Όμως αυτά συμβαίνουν τώρα.
με τα μάτια τα δικά τους. Μπείτε στα μάτια τα δικά τους, δείτε από ποια έννοια το λέγανε και αν η έννοια ήταν ανθρωποκεντρική, καταλάβετε το πόσο θα λέγαμε η ανθρωπότητα έχει φτάσει σε ένα είδος αυτοκτονίας. Αν υπάρχουν λοιπόν άλλες έννοιες που είναι ψυχοκεντρικές, θα δείτε λοιπόν ότι η ανθρωπότητα περνάει μια ανακύκλωση. Το θέμα είναι που εστιάζεται τη συνείδησή σας κάθε φορά που κάνετε μια εκτίμηση των γεγονότων της εξέλιξης. Λοιπόν, καμιά άλλη ερώτηση για να δούμε. Άλλο topic που θέλετε να πούμε. Δεν έχει καμία άλλη. Λοιπόν, μέχρι να βάλετε κάποιο topic θα ήθελα να σας μιλήσω για την έννοια, θα λέγαμε, της συγγνώμης, λοιπόν, φίλοι μου. Ήθελα να πω για κάνα δύο λέξεις σήμερα για την έννοια της συγγνώμης. Η συγγνώμη, όπως εγώ την καταλαβαίνω, έτσι, βλέπουμε ότι έχει πάλι αυτό το προσθετικό το συν μπροστά και τη γνώμη. Κάθε φορά που οι άνθρωποι μαλώνουν και λένε συγγνώμη, στην πραγματικότητα λέμε ζητάμε συγγνώμη. Γιατί ζητάμε συγγνώμη? Ζητάμε από τον άλλον να μας καταλάβει. Ζητάμε να έχει την ίδια γνώμη. Ζητάμε να μπει ο άλλος στο δικό μας, θα λέγαμε πετσί, ώστε να καταλάβει για ποιο λόγο εμείς αντιδράσαμε έτσι. Κάθε συγγνώμη σημαίνει κατάλαβέ με, σε παρακαλώ κατάλαβέ με. Σου ζητάω την ίδια γνώμη να έχεις με μένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, όταν μαλώνουν οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές, είναι γιατί ο ένας λέει στον άλλον, πέραν τα λόγια και τους ήχους που ακούω, σαν ο ένας δεν λέει στον άλλον, σε παρακαλώ κατάλαβέ με, σε παρακαλώ κατάλαβέ με, σε παρακαλώ κατάλαβέ με, σε παρακαλώ κατάλαβέ με. Στην πραγματικότητα αυτό ζητάνε όλοι. Ο ένας να μπορεί να καταλάβει τον άλλον. Αυτό όμως για να το κάνουμε χρειάζεται ένα είδος εκπαίδευσης της συνέστησής μας, την συνέστησή μας. Για να μπορέσουμε εμείς να αναπτύξουμε την συνέστηση, πρέπει να μπορούμε να μπαίνουμε, θα λέγαμε, στον άλλον. Θα πρέπει να μάθουμε τη διεισδυτικότητα, θα πρέπει να μάθουμε πώς να βλέπουμε από τα μάτια του άλλου. Αυτό όταν δεν το μάθουμε μας κάνει αποκομμένους. Κάθε φορά λοιπόν δεν καταλαβαίνουμε τον άλλον. Μπορεί να τον ακούμε αλλά δεν τον καταλαβαίνουμε. Έτσι λοιπόν κάθε συγγνώμη την οποία θα λέγαμε ζητάμε ο ένας από τον άλλον και όλοι μας θα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί περισσότερες φορές δεν καταλάβαμε τον πλησίον μας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει λοιπόν να ζητάμε ευγενικά τη συγγνώμη. Δεν είναι συγγνώμη να τη λέμε, είναι συγγνώμη να τη ζητάμε. Γι' αυτό λέει ζήτησε συγγνώμη. Σε παρακαλώ, σαν λες τον άλλον, κατάλαβέ με για αυτό που έκανα. Και αυτόματα θα έρθει η συγχώρεση, αφού έχει την ίδια γνώμη. Γιατί ο άλλος θα καταλάβει ακριβώς για ποιο λόγο συμπεριφέρθηκες έτσι. Αυτή είναι η έννοια της πραγματικής συγγνώμης. Τι άλλο θέλω να πω, όπως για το σεβασμό. Ήθελα να σας μιλήσω για το σεβασμό. Τι είναι ο σεβασμός? Ο σεβασμός, φίλοι μου, αυτό που υπήρχε παλιά και τώρα θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει, είναι γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, πεμπτοδιαστατικά. Όταν λέμε τον άλλον το σέβομαι, που λένε οι ξένοι, respect λένε οι ξένοι. Και μόλις έκανα αυτή τη μεταγλώτηση, πήγε στο μυαλό μου, λέω respect. Respect, λέω respect, spectator, spectrum. Άρα λοιπόν λέω τι γίνεται, τι είναι ο spectator, λέω είναι αυτός, λέω παρακολουθεί. Όταν λέμε respect είναι ξαναπαρακολουθώ. Άρα κάθε φορά που λέμε αυτός ο άνθρωπος μας ζητάει το σεβασμό μας, τι μας ζητάει? Μα ζητάει να μπορούμε να ξαναπαρακολουθήσουμε σε εισαγωγικά το τι έργο έκανε για να φτάσει σε αυτό το σημείο που είναι. Είναι ότι εκτιμούμε το έργο του. Και βλέπετε αυτόν τον καιρό λείπει ο σεβασμός, φίλοι μου. Ο ένας δεν σέβεται το έργο που έχει κάνει ο άλλος. Βέβαια μέσα από τον εγωισμό που έχει ο καθένας δεν τον συμφέρει να σεβαστεί τον άλλον γιατί παίζουν συνέχεια τα παιχνίδια της απαξίωσης. Αλλά στην πραγματικότητα το respect είναι σαν να ξανακοιτάω, να σε βλέπω και να μπορώ μέσα από αυτά τα βιώματα που έχεις περάσει να δω τον πόνο, το έργο, τη δύναμη, την προσπάθεια που έχεις κάνει. Να το εκτιμήσω και να μην βλέπω μόνο αυτό το πράγμα που είσαι στη στιγμή, αλλά να δω και τι χρειάστηκε για να φτάσει σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Και ο σεβασμός, φίλοι μου, είτε του παιδιού μες στην οικογένεια που πρέπει να έχει τον μπαμπά και την μαμά, είτε του παιδιού που πρέπει να έχει τον δάσκαλο να πηγαίνει και το στέλνει με σχολείο, τα παιδιά σας. Είτε σε κάθε άνθρωπο τριγύρω που είναι γέρος και ηλικιωμένος. Ο σεβασμός πρέπει να υπάρχει, γιατί πέρασε σε αυτό το άτομο, πρέπει να βλέπουμε αυτό που κρύβεται από πίσω του για να φτάσει σε εκείνο το σημείο.
Και ο σεβασμός λείπει τις περισσότερες φορές. Γι' αυτό σας ανακαλώ να καταλάβετε την έννοια του σεβασμού και πρέπει να σεβόμαστε ακόμα και την ίδια τη ζωή, τη φύση, τον εαυτό μας. Γιατί χρειάστηκαν πολλά πράγματα για να ολοποιηθεί αυτό που λέτε άνθρωπος με αυτές τις ιδιότητες που έχουμε. Χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να ολοποιήσετε αυτό που λέτε ψυχή μέσα στους αιώνες που πέραξε ο σπιθύρας μέσα στα επίπεδα για να ντυθεί με όλα τα καλύματα έστω της γης τώρα για να δημιουργήσει αυτό το κέλυφος από πάνω που λέτε ανθρώπινο σώμα και όλη την άβρα σας για να μπορείτε να ζείτε με αυτή τη συνειδητότητα την ανθρώπινη. Πρέπει να τη σεβαστείτε, πρέπει να σεβαστούμε όλα αυτά τα πράγματα, να σεβαστούμε τους προγόνους, να σεβαστούμε το οτιδήποτε έχει τελέσει έργο για να μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή να έχουμε αυτά εδώ τα πράγματα και πάνω απ' όλα τον εαυτό μας. Άρα μια επανεκτίμηση είναι ο ίδιος ο σεβασμός. Μια ενθύμηση ακόμα είναι ο ίδιος ο σεβασμός. Σας είπα είναι το μυστικό όλο, η θύμηση του εν, ενθύμηση, η θύμηση του εν, η θύμηση του ενός, η θύμηση της ένωσης, η θύμηση της πηγής μέσα μας. Θα προχωρήσουμε λοιπόν πάλι στις ερωτήσεις. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Γιώργος, από τη στιγμή που θα εστιαστούμε σε μία δόνηση για κάποιο χρονικό διάστημα παραδείγματος χάρη 10 λεπτά, πότε θα βιώσουμε την εκδήλωση στο 3D. Σας είπα φίλε μου, πάλι, είναι αναλόγως τι περιμένεις να βιώσεις. Γιατί εσύ μπορείς να κρατηθείς σε μία δόνηση, αλλά πότε θα καταλάβεις τον καρπό, θα λέγαμε, της ιδέας. Και τώρα με βάλετε να σας πω ένα άλλο πράγμα, θα λέγαμε, μέσα σε όλα τα μυστικά της εκδήλωσης, όπου είναι η ίδια η γέννηση. Όλο το μυστικό της μαγείας είναι η ίδια η γέννηση. Γιατί όπως εκτελήσεται η γέννηση στη μητέρα που βγάζει το παιδί και αρχίζει και συλλαμβάνει στη μήτρα τον καρπό, έτσι ακριβώς συμβαίνει και με την ιδέα για την εκδήλωση. Είναι το εσωτερικό μυστικό της μαγείας αυτό. Ότι πρέπει εσύ να κρατήσεις μέσα σου την ιδέα στη μήτρα σου, το σπόρο στη μήτρα σου, θα λέγαμε, χωρίς να επιδράει τίποτα άλλο, μέχρι να μεγαλώσει, να φυτρώσει και να χρειαστεί όπως χρειάζεται 9 μήνες το παιδί για να μεγαλώσει και να βγει και να είναι έτοιμο, να χρειαστεί να περάσει αυτό το διάστημα το δικό σου μέσα της κυοφόρησης. Αναλόγως θα λέγαμε το πόσο σε έχεις μάθει να κυοφορείς τις ιδέες σου. Και μετά, αφού κυοφορήσει μέσα σου και γίνει δυνατή, τότε θα αρχίσει να εκδηλώνεται μέσω της δράσης σου και η δράση θα φέρει την αποτέλεσμα, θα λέγαμε, στη ζωή σου. Αλλά το αποτέλεσμα, αν έχεις προσδοκία να το δεις συγκεκριμένα, μπορεί να συμβαίνει και να μην το αφήνεις εσύ να το δεις. Άρα θα λέγαμε στους χρόνους, τους οποίους, θα λέγαμε, αυτόν τον καιρό κρυσταλώνεται, θα λέγαμε, μπορεί να το δεις πρώτα συνειδησιακά και μετά την κρυστάλλωση να ακολουθείς ένα άλλο τέμπο για να τη δεις φυσιολογικά. Έτσι, γιατί πρώτα σε πρέπει να νιώσεις ότι έχει συμβεί ήδη. Και μετά να έρθει η εκδήλωση, θα λέγαμε, στο φυσικό, αν εσύ μετά δουλέψεις στη γέννηση του φυσικού με τον ανάλογο ρυθμό της δικής σου κατάστασης. Άρα πρώτα πρέπει να μπεις στη δόνηση και μετά να έχεις το ρυθμό σε αυτό για να εκδηλωθεί και στο φυσικό, γιατί δουλεύουν για άλλα, με άλλα χρώματα. Πρώτα αλλάζει η συμπεριφορά μας, πρώτα νιώθουμε εμείς την πληρότητα και μετά έρχεται η αντανάκλαση στο φυσικό, σαν να δουλεύουμε σε 2 χρόνους. Ο καθένας λοιπόν έχει τη δική του, θα λέγαμε, γραμμή για το πόσο πολύ συγκεκριμένα μπορεί και αφήνει το έμβριο μέσα του, έτσι, να το ταΐσει και να το μεγαλώσει. Αναλόγως λοιπόν, φίλε μου, τις ενέργειες που τρέφει στην ιδέα σου, είναι πολύ πιο εύκολο να εκδηλωθεί. Γι' αυτό κάτι όταν, και θυμίσω αυτά τα πράγματα που σου λέω, το κάνεις συνεργαστικά και όχι ατομικά, μπορεί να έρθει στην εκδήλωση πολύ πιο γρήγορα αν βοηθήσουν και άλλα άτομα μαζί με σένα. Έτσι. Φίλε, λοιπόν, Θεοδώρα λέει, και όσοι ακόμα απεγνωσμένα ψάχνουν το καλό στους ανθρώπους, ίσως ναι και να το βρουν κάποτε, αλλά το κατά πόσο είναι αληθινό θα δουν. Καλή χρονιά, αγαπημένοι μας. Καλή χρονιά, Δώρα. Έτσι είναι λοιπόν, φίλοι μου, το αληθινό για τον καθένα είναι διαφορετικό αναλόγως τον τρόπο του ξυπνήματος, της λύθης που έχει ή θα λέγαμε της αφύπνισης που έχει. Έτσι λοιπόν το αληθινό, μέχρι να φτάσουμε να βγούμε μέσα από την υπνοτική, θα λέγαμε, τάση, έτσι, μέσα στα επίπεδα της γης να μας τραβάει ξανά μπρος στην ανακύκλωση και να βγούμε από αυτά τα πράγματα για να τα δούμε απ' έξω,
Έτσι λοιπόν καταλαβαίνει το αληθινό μέσα από την ίδια την τάση της υπνώσεως για την ανακύκλωση που μας σωθεί να δημιουργήσουμε, θα λέγαμε, όλο αυτό το αυτό εγώ κέντρο, πώς το λένε, φαγόμενο σύστημα που υπάρχει, έτσι, για κάθε, θα λέγαμε, on, και να μπορέσουμε εμείς να δούμε απ' έξω από αυτό το πέρα το πράγμα των πλανητικών, θα λέγαμε, ρευστών, θα λέγαμε, που τραβάει, θα λέγαμε, η γη στις διάφορες ψυχές, για να μπορέσουν οι ψυχές μέσα από τη γη και την ανακύκλωση να πάρουν την εμπειρία, θα λέγαμε, της γης. Καταλαβαίνετε ότι είναι αναλόγως το πόσο εμείς μπορούμε να βγούμε έξω από τα διάφορα αστικτόδη, θα λέγαμε, στοιχεία που μας δορίζει, θα λέγαμε, αυτός ο πλανήτης. Αν λοιπόν εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό, απ' την άλλη θα πρέπει να τα τιμάμε και όλα σαν εργαλεία, όπως σας είπα στην αρχή. Οπότε όχι να τα κατακρίνουμε, να τα τιμάμε, να τα ακολουθούμε και να τα γνωρίσουμε, αλλά να είμαστε από πάνω από αυτά, όχι μέσα από αυτά, από κάτω. Με λίγα λόγια, όλα τα πράγματα στην αρχή τα υπηρετούμε, γιατί με την υπηρεσία παίρνεις και μετά θα πρέπει αυτά τα πράγματα να μας υπηρετούν με μια έννοια, θα λέγαμε, συμβίωσης και αλληλοσυμφωνίας και συνεργασίας. Βλέπετε, όταν εμείς είμαστε στο σημείο να υπηρετούμε, μας έρχεται αυτό το πράγμα ότι δεν μπορούμε να το χειραγωγήσουμε και εκεί επικαλούμαστε όλα αυτά τα διάφορα πράγματα που επικαλείται ο άνθρωπος και μας πιάνει απογοήτευση και όλα τα υπόλοιπα. Μόλις όμως μάθουμε τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν, θα δείτε ότι μπορούμε να τα βάλουμε από κάτω μας. Και γιατί να καταστρέφουμε τη γη, να αρχίσουμε λοιπόν να την βοηθάμε τη γη να αναβαθμιστεί. Και γιατί να καταστρέφουμε τον εαυτό μας, να τον βοηθάμε να αναβαθμιστεί. Λοιπόν, μια άλλη ερώτηση, λέει ο Κώστας. Ποια είναι η γνώμη σου για τη συγκομιδή των ανθρώπινων ειδών? Είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε για τη συγκομιδή, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν αυτό το πράγμα και θα σας το πω με απλά πράγματα. Η συγκομιδή είναι κάθε φορά που βγαίνει ένας καρπός και παίρνουν τον καρπό ορισμένα, θα λέγαμε, όντα, όπως ο άνθρωπος παίρνει τον καρπό από ορισμένες, θα λέγαμε, φυτίες ή διάφορες σοδιές. Έτσι ακριβώς κάθε φορά που γίνεται μια συγκομιδή ψυχών, θα λέγαμε, με την έννοια ότι κάπου χάνονται ορισμένες ψυχές, φανταστείτε ότι η ενέργεια αυτή φεύγει. Και υπάρχουν λοιπόν ορισμένα όντα που παίρνουν αυτή εδώ την ενέργεια. Γι' αυτό είχαν βγει σε διάφορες θρησκευτικές και αλληγορικές καταστάσεις, ότι μερικά τα πράγματα, ας πούμε, ο διάβολος, οι δαίμονες τρώνε την ψυχή σου. Όμως υπάρχουν στα εθερικά πεδία ορισμένα όντα που ακριβώς περιμένουν αυτή την συγκομιδή, που είναι μια βροχή προς τα πάνω στην πραγματικότητα. Αυτά, με διαβάστε και λίγο αρχαία ελληνικά, πολλοί άνθρωποι το είχαν εξηγήσει και μερικοί που βγαίνουν στα κανάλια και λένε για ορισμένα πράγματα, καλή ώρα ας πούμε, τώρα δεν θέλω να πω ονόματα, και τους ακούω καμιά φορά να μιλάνε για εσωτερικά πράγματα και βιβλία και να τα παίρνουν κυριολεκτικά, ενώ είναι αλληγορικά. Και μιλάνε για έναν άλλο πλανήτη, όπου κάτω είναι, λέει, οι άνθρωποι και πάνω είναι οι δαίμονες. Ενώ τώρα πάνω είναι οι δαίμονες και κάτω είναι οι άνθρωποι, ας πούμε, έτσι πως το έχουν στο μυαλό τους. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα που μου έρθει στο μυαλό για να καταλάβετε τι εννοούμε λοιπόν για τη συγκομιδή. Το πρώτο παράδειγμα ήταν αυτό που σας είπα, αλληγορικά λοιπόν, ότι όπως έρχεται λοιπόν ο καρπός και φεύγει, τον αρπάζουν ορισμένα, θα λέγαμε, όντα και ενσωματώνεται, θα λέγαμε, μέσα τους. Αυτό το άλλο που θα ήθελα να σας πω για αυτούς που λέτε για τους ερπετοειδείς, τα reptilians, τα εθερικά, θα λέγαμε, ή εσωγήινοι, ή εξωγήινοι, όπως τα έχουν ονομάσει ορισμένα πράγματα, που ζουν στον εθέρα και πραγματικά, θα λέγαμε, παίρνουν, θα λέγαμε, τροφή από τον εθερικό πράνα των ανθρώπων. Φανταστείτε σαν μια βροχή ανάποδα. Κάθε φορά όταν υπάρχει ένας πόλεμος, φανταστείτε ότι κάνετε ένα κλικ τώρα εδώ πέρα, θα λέγαμε, και ανοίξετε το τρίτο μάτι σας και κοιτάτε τους ανθρώπους που κάνουν πόλεμο. Τώρα φανταστείτε, ξέρω, 100-100 άτομα, ότι ξεκινάνε να κάνουν πόλεμο. Κάντε ένα κλικ, έτσι, και ανοίξετε το τρίτο μάτι σας και μπορεί το τρίτο μάτι σας να δει μόνο τις άβρες, όχι τα σώματα, μόνο τις άβρες. Και θα δείτε ότι οι άβρες, ενωμένες μεταξύ τους, σχηματίζουν σαν δύο μαύρα σύννεφα, που όταν έρχονται ξεκινάνε κεραυνοί, αστραπές, βροντές. Μόνο που όταν η ψυχή βγαίνει, πάει προς τα πάνω, έτσι δεν είναι, δεν πάει προς τα κάτω. Έτσι πάει, και στα αργά, και δεν το έχετε δει, πάει προς τα πάνω, γιατί είναι ελαφριά. Τραβάει, θα λέγαμε, τη διαβαρύτητα η γη. Η γη τραβάει μόνο τα εγώ, τραβάει ζουμαδίες στα διάφορα σωματίδια,
έτσι, και τη διάφορη σκόνη, θα λέγαμε, και την ύλη. Αυτό που λέμε εθερικό αρχίζει και πηγαίνει στα πλαίσια του εθέρα της γης. Φανταστείτε λοιπόν σε μια βροχή ανάποδα κάθε φορά που γίνονται σκοτωμοί, φασαρίες και τέτοια. Αυτή η τροφή είναι που τρώνε αυτά τα όντα που είναι, θα λέγαμε, από πάνω. Περιμένουν τέτοιο είδος τροφής. Και κάθε φορά που ο άνθρωπος μπαίνει και τον βάζουν σε καταστάσεις πολέμου, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το πράγμα οθεί αυτές τις ψυχές που χάνονται κάθε φορά, τα αυρικά, εκείνη την ώρα που χάνονται και διαλύονται, και είναι σαν να βρέχει προς τα πάνω. Και εκεί πέρα περιμένουν λοιπόν, όπως κάτω το έδαφος περιμένει να βρέξει, να μπορεί να πάρει ενέργεια και να αρχίσει πάλι να δουλεύει, θα λέγαμε, ή να φυτρώσουν τα φυτά και τα υπόλοιπα και να ζωγονηθεί το έδαφος, έτσι και αυτά να ζωγονούνται από την τροφή των ανθρώπων όταν φεύγουν από το φυσικό και πηγαίνουν, θα λέγαμε, στο αστρικό επίπεδο, στους ανώτερους, θα λέγαμε, μανδύες εθερικούς της γης. Αυτό είναι η συγκομιδή και πολλές φορές μπορείτε να το ακούσετε σε κάτι διδασκαλίες ότι περιμένουν να συμβεί μια μεγάλη συγκομιδή λόγω της καταστροφής που περιμένει να γίνει τώρα. Όλοι αυτά τα γρηγορότατα αρνητικά, θα λέγαμε, που γεύονται και παίρνουν, θα λέγαμε, ενέργεια από τις καταστροφές, θα λέγαμε, και τις εκροές, τις αιμορραγίες των αυρών, των ανθρώπων, από τους ανθρώπους. Λοιπόν, okay, εντάξει, θα είναι λίγο τραβηγμένα τώρα, θα μιλήσουμε πιο προσγειωμένα τώρα, σε πιο φυσικό επίπεδο. Λοιπόν, γράφει λοιπόν ο Δημήτρης, τελικά μπορεί μια ψυχή να στοιχειώσει κάποιο μέρος και πότε γίνεται αυτό? Ναι, αυτό που τη στοιχειώνει δεν είναι, θα λέγαμε, η ψυχή. Αυτό που τη στοιχειώνει είναι το ένα ενεργειακό αποτύπωμα, σαν να κολλάει μια ταινία. Όπως κολλάει ένα δισκάκι στην ταινία και ακούς ένα μπι, 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 μπι. Έτσι ορισμένα πράγματα, επειδή έχουν μια μεγάλη ένταση και εκεί πέρα γίνεται αυτό το ένα σύμπλεγμα εκεί πέρα ανάμεσα στο χωροχρόνο, θα λέγαμε, ακριβώς εκείνη την ώρα πάει να πάρει μια υπόσταση αυτό το πράγμα που λέτε ότι τη στοιχειώνει. Και είναι σαν να παραγάγεται με ένα συνέστημα, με μια τάση συνέχεια, σε ένα τέμπο δεδομένο. Τις περισσότερες φορές κρατάει πάρα πολύ καιρό, ίσα-ίσα και όταν το ενεργοποιούμε και εστιάζουμε και πολλοί άνθρωποι ευαίσθητοι, βλέπουν να αναπαράγονται ορισμένα πράγματα που είχαν μείνει, θα λέγαμε, στο παρελθόν αποτυπωμένα. Είναι ένα loop στο χρόνο, όπως ακριβώς λειτουργεί, θα λέγαμε πάλι, ξαναστολίζω, ο δίσκος και το λέιζερ χτυπάει πάνω στο δίσκο γιατί δεν γυρνάει καλά και έτσι κολλάει. Ακριβώς αυτό το πράγμα γίνεται στο loop του χρόνου. Αυτή η συνειδητότητα έχει καρφωθεί, θα λέγαμε, ή δεν έχει φύγει τόσο πολύ από την χρονογραμμή εκείνη και παίζει ένα loop μέσα σε όλη τη χρονική εξέλιξη. Είναι ένα μοναδικό loop μέσα σε όλη τη χρονική εξέλιξη. Ένα loop χρόνου μέσα σε όλη τη χρονική εξέλιξη. Και τις περισσότερες φορές βλέπουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Τώρα, από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα που έχουν βγει είναι πιο πολύ από τη φαντασία των ανθρώπων, έτσι, από τη φαντασία των ανθρώπων, γιατί ο άνθρωπος, είπαμε, εκδηλώνει και ενώ έχει τα ανάλογα ερεθίσματα από ένα loop, τα υπόλοιπα, θα λέγαμε, τα κάνουν φανταστικά. Σε τέτοιο τρόπο, ώστε τις περισσότερες φορές οι ίδιοι μετά να αρχίζουν να ξεκινήσουν να υλοποιούν ορισμένες καταστάσεις, γιατί το πιστεύουν και ότι πιστεύει ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να το υλοποιεί. Τις περισσότερες φορές, όχι βέβαια στην ημέρα, γιατί το φως του ήλιου δεν μας επιτρέπει το αστρικό μας, θα λέγαμε, συνειδητό, υποσυνείδητο να λειτουργήσει καλά, γιατί έχουμε τη συνείδηση. Αλλά τις περισσότερες φορές, εκεί που πάμε τα σκοτάδια και ο άνθρωπος φεύγει από το συνειδητό του γιατί δεν έχει την επαφή με το περιβάλλον και αρχίζει και βάζει το υποσυνείδητο, θα λέγαμε, σε δράση. Αυτό συμβαίνει όταν μια ψυχή στοιχειώνει, θα λέγαμε, ένα συγκεκριμένο μέρος, έτσι. Υπάρχουν και μερικά ενδιάμεσα από τους ανθρώπους, τους οποίους όταν φεύγουν, θα λέγαμε, από ένα άξαφνο ατύχημα ή κάτι άλλα πράγματα και δεν έχουν συνειδητοποιήσει, κάθονται στα πολύ χαμηλά στρώματα λόγω του μαγνητισμού που έχουν με το φυσικό πεδίο και αντί να έχουν αποτραβηχτεί πιο πάνω, ακόμα νομίζουν έτσι ότι ζουν και έχουν διάφορες τάσεις, γιατί ακόμα έχουν πολλούς μαγνητισμούς με αυτά τα διάφορα, θα λέγαμε, συγκεκριμένα στοιχεία που σας είπα προηγουμένως, έτσι, του φυσικού επίπεδου. Έτσι λοιπόν εκείνη την ώρα αυτός ο νεκρός εισαγωγικά που έχει φύγει από εκεί πέρα αρχίζει και τριγυρνάει, θα λέγαμε, έτσι, σε ένα είδος ενδιάμεσου λίμπου κατάστασης, χωρίς να καταλαβαίνει ακριβώς ότι έχει πεθάνει. Και μερικές τάσεις που έχει είναι για τάσεις που είχε από τις ανάγκες όταν ήταν ζωντανός. Τάσεις να φάει, τάσεις σε ορισμένα πράγματα, ξέρεις, για να νομίζει ότι ακόμα θα πρέπει να πάρει ορισμένα πράγματα για να ζήσει ο οργανισμός του. Και αυτό τον κάνει να έχει μια συνεχόμενη έλλειψη, γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό εκεί πέρα, γιατί δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει. Αυτές οι ψυχές είναι που τριγυρνάνε λίγο δεξιά και αριστερά και πάνε στους γνώριμους τόπους, αλλά μαγνητίζονται, θα λέγαμε, σιγά σιγά από το κορμί, από το νεκροταφείο και στο τέλος καταλήγουν να τριγυρίζουν γύρω από τα νεκροταφεία.
Αυτό το είδος δεν είναι ψυχή, αλλά πιο πολύ θα λέγαμε ένα είδος ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που καθορίζει την προσωπικότητα που έχει ο καθένας. Λοιπόν, μόλις λοιπόν αρχίσει αυτός ο μαγνητισμός και φτάνουν, θα λέγαμε, κολληθούν το σώμα στο νεκροταφείο, μετά από εκεί πέρα χάνονται σε ένα είδος, θα λέγαμε, προβολή στο αστρικό. Έτσι, αυτά εδώ πέρα τα πράγματα τους έχω ξαναπεί και άλλες φορές και συνεχίζει εκεί πέρα με τα θανάτια, θα λέγαμε, συνειδητότητα. Τι λέει εδώ. Λοιπόν, τι λέει εδώ, αυτή είναι η ερώτηση, μισό λεπτό. Ο Αθανάσιος, γεια σου Θανάση, καλή χρονιά φίλε. Ήδη με επιτυχία σε πειραματικά ποντίκια, λέει, είναι εφικτή δημιουργία εμβρίου χωρίς το ωράριο. Η εφικτή δημιουργία εμβρίου χωρίς το ωράριο. Μάλλον θα είναι σαν κάτι σαν κλωνοποίηση από το καταλάβει ότι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Σε προϊόντα στα επόμενα χρόνια θα είναι δυνατή δημιουργία νεογνών χωρίς την παρουσία γυναίκας. Πώς μπορεί να επηρεάσει αυτό το δίπολο, λέει, θηλυκή ενέργεια, αν γίνει πιστεύει στο όλον φύση, θα επέμβει και πώς. Θα επηρεάζεται κατά κάποιο τρόπο διαδικασία της εσάρκωσης από ψυχή πνευματικοεθερικό στο 3D. Οκ, okay, ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν θα συμβούν αυτά τα πράγματα που ήδη μπορούν να συμβούν, είναι γιατί η τεχνολογία θα έχει προχωρήσει, ας πούμε, τόσο πολύ, ώστε ο φορέας, θα λέγαμε, η γυναίκα, η μάνα, αυτή που βγάζει, θα λέγαμε, το πνεύμα, γιατί είναι πύλη η μάνα για τα πνεύματα, έτσι, στην εσάρκωση. Και όταν εμείς δεν έχουμε την ανάλογη τεχνολογία, θα μπορούμε λοιπόν να κατεβάζουμε μέσω των μανών, μέσω λοιπόν ορισμένων, θα λέγαμε, ένωσης με ανθρώπων, για να μπορεί να κατέβει αυτή η συνειδητότητα και να αρχίζει να καλουποποιηθεί, θα λέγαμε, μέσα από το συγκεκριμένο DNA, για να μπορεί να παίξει αυτό το ανάλογο σώμα. Αν εμείς καταφέρουμε και δημιουργήσουμε και το σώμα ακόμα, μπορούμε να κατεβάσουμε μια συνειδητότητα μέσα. Καταλαβατε. Η έννοια όμως της φυσικότητας θα χαθεί, θα λέγαμε. Αν η φύση έχει υπό αυτό το τέμπο, θα λέγαμε, δώσει αυτή την έννοια του ανθρώπου, αυτή την έννοια του ανθρώπου να μπορεί μέσω από τη φυσική γένα να έρθει, είναι φυσικό ότι μέσα του θα εκδηλώσει όλα τα φυσικά ρευστά και τα πυρά που μας δίνει η φύση, η μητέρα γη, για να παίξει ορισμένα στοιχεία. Καταλαβαίνεις ότι αν το παιδί δεν περάσει μέσα από τη φυσική δρομολόγηση που η φύση, θα λέγαμε, έχει φτιάξει, δεν ντύνεται με τις ανάλογες εμπειρίες η ψυχή του, ώστε όταν θα βγει να παίξει τον άνθρωπο και να μεγαλώσει, θα έχει μερικά κενά. Αυτά τα κενά λοιπόν δεν είναι αναγκαίο να είναι άσχημα ή καλά, είναι όμως μερικά κενά που σε δένουν με όλες τις τάσεις και τα αρχέτυπα της μητέρας γης. Οπότε κάτι θα λείπει σαν ένωση αυτού του παιδιού από τη φυσικότητα που έχουν, θα λέγαμε, οι γονείς ή τα παιδιά που έχουν βγει μέσα από τη συγκεκριμένη, θα λέγαμε, κατάσταση. Όπως ακόμα και τα παιδιά που βγαίνουν με κεσαρική δεν έχουν την ίδια, θα λέγαμε, κατάσταση, επειδή δεν έχουν περάσει τη φυσιολογία να βγουν από τη μήτρα κατά τη φυσική γέννα. Δεν λέω ότι είναι καλό ή κακό και ότι πάντοτε φέρνει ορισμένα αποτελέσματα, γιατί πρέπει να πούμε μετά σε πιο εσωτερικά παιδεία, αλλά κάθε διαδικασία την οποία γνωρίζει η φύση και την κάνει, έτσι, έχει μια νοημοσύνη που εμείς ακόμα δεν την ξέρουμε. Και οι επιστήμονες πάνε να δημιουργήσουν πράγματα, αλλά δεν ξέρουν αυτό που χάνεται την ώρα που αυτοί δημιουργούν και έρχονται στο αποτέλεσμα από έναν άλλο δρόμο. Γιατί το αποτέλεσμα πολύ απλά δεν είναι το ίδιο. Μοιάζει, αλλά δεν είναι το ίδιο. Γιατί το αποτέλεσμα πολλές φορές, ειδικά όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο, έχει μια μεγάλη, θα λέγαμε, σειρά ορισμένων γεγονότων που συμβαίνουν στα εθερικά επίπεδα και σαν εμπειρία της ψυχής, πριν φτάσει να το βλέπουν επιστήμονες μόνο σαν ύλη και να βγαίνει το βιολογικό σώμα. Οπότε φυσικά όλα αυτά τα πράγματα υβριδιάζουν, θα λέγαμε, την κατάσταση, τη φυσική. Μπορεί να τη φτάσουν σε ένα τέτοιο επίπεδο ότι ο άνθρωπος πραγματικά να χάσει την εξελικτική εμπειρία μέσω της φυσικότητας που γεννιέται. Από εκεί και πέρα όμως μια καινούρια ζωή θα βγει, μια καινούρια συνείδηση που ίσως να μην χρειάζεται να παίξει, θα λέγαμε, ανάλογα σενάρια της φυσικότητας, θα λέγαμε, της γης. Επομένως αυτά τα όντα θα μπορούν να παίξουν, θα λέγαμε, διαφορετικού τύπου σενάρια σε αυτή τη ζωή που θα κάνουν. Έτσι, διαφορετικού τύπου σενάρια. Δεν είναι συνδεδεμένα τόσο πολύ με το αίσθητο της γης, θα λέγαμε. Λοιπόν, αυτό που προχωράει παρακάτω είναι να σας πω ότι με την νανοτεχνολογία στην ιατρική και τα άλλα πράγματα θα μπορούμε να φτιάξουμε πάρα πολλά πράγματα για τον άνθρωπο και να φτάσουμε τον άνθρωπο να του δώσουμε μερικές εκατοντάδες χρόνια να ζει παραπάνω.
Το καταλαβαίνετε, άμα ψάξετε, δεν χρειάζεται να πω εγώ, άμα ψάξετε, η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο που αν μπορούμε να προλάβουμε μερικοί άνθρωποι, ίσως να, γιατί υπάρχουν αυτές οι επιστήμες για μερικούς, και σας έχω πει και άλλες φορές, και να φτάσουμε σε καταστάσεις οι οποίες να μας δίνουν, θα λέγαμε, μια προέκταση, θα λέγαμε, φυσική. Από εκεί και πέρα, σας είπα, όσο μεγαλώνει η συνειδητότητα του ανθρώπου, τα ίδια τα εργαλεία και η ίδια η τεχνολογία αρχίζει και αφομοιώνεται με τη συνείδηση. Αν η τεχνολογία δεν αφομοιωθεί με τη συνειδητότητα, και δυστυχώς έχουμε πάρει τεχνολογία από άλλα όντα που είναι περάνω από τη συνειδητότητά μας, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα φέρει μόνο καταστροφή. Ένα τέτοιο πράγμα θα λέγαμε ότι έγινε και στην Ατλάντια, θα λέγαμε εποχή. Με συγχωρείτε, όπου τα λέγαμε είχαν τεχνολογικά αυτή τη δύναμη των εσωτερικών κρυστάλλων και είχαν πιάσει αυτή η επαφή πάλι με διάφορους εσωτερικούς πολιτισμούς, θα λέγαμε, πήραν την τεχνολογία, αλλά όπως είδατε, μέσα στη διαδικότητα, με την τεχνολογία την χρησιμοποίησης και ειδικά η ελίτ για το δικό τους συμφέρον, θα λέγαμε, και ενάντια, θα λέγαμε, στη γη και μέσα από το δικό τους εγωισμό, μέσα από το δικό, με την υπεροψία, θα λέγαμε, του εγωισμού, να μην ακούν τη φύση και να θέλουν συνέχεια να την ξεπεράσουν, γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, ο φόβος του θανάτου, έτσι, ο φόβος της ανυπαρξίας, ο φόβος του να σταματήσω να υπάρχω, δημιουργεί όλη την αντίδραση, θα λέγαμε, όλη την αντίσταση σε όλη τη φυσική, θα λέγαμε, ροή. Απ' την άλλη, ο άνθρωπος, από τη στιγμή που του δόθηκε το δικαίωμα να μπορεί να εκμεταλλευτεί οτιδήποτε έχει για να φτάσει στα ανάλογα αποτέλεσμα, στους ανάλογους δρόμους να διαλέξει και να πάρει, απ' την άλλη θα βιώσει και πού καταλήγει ο κάθε δρόμος. Είναι αυτά μέσα στην εμπειρία, μέσα στο κομμάτι, θα λέγαμε, της ψυχικής μας διαδικασίας. Όλα τα πράγματα, όλα είναι δρόμοι και ο καθένας διαλέγει να μάθει, να ακολουθήσει και να δουν όλοι αυτοί οι δρόμοι που βγάζουν. Έτσι έρχεται η γνώση. Λοιπόν, μιλήσαμε πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Ξέρεις ότι μπορούμε να μιλήσουμε ένα κατεβατό. Όσο καταλαβαίνουμε ότι η συνείδηση, φίλοι μου, μπορεί και εστιάζεται έξω από τη φυσικότητα, είτε θα λέγαμε σε εθερικά τμήματα, είτε σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα, και το καταφέρουμε αυτό το πράγμα, δεν θα χρειαζόμαστε καθόλου τη φυσικότητα για να υπάρχουμε. Οκ, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και όσο οι επιστήμονες αρχίζουν και μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι να μπορούν να καταλαβαίνουν ότι η συνειδητότητα μπορεί να μεταφραστεί και να μετασχηματιστεί και να μεταβιβαστεί όχι μόνο σε ανθρώπινο σώμα, σας ξαναλέω, αλλά σε άλλα εθερικά πλαίσια και, και να ταξιδέψει μέσω κυμάτων, τότε θα έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Ελπίζω να προλάβουμε όλα αυτά τα πράγματα. Μετά θα αρχίσουμε να παίζουμε με το κατέβασμα ψυχών, θα λέγαμε, συγκεκριμένων πάνω στη γη και, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε που φτάνει αυτό. Λοιπόν, λέει η Μαρία Μπόντι στα μάτια, πώς ανοίγουμε τα ακασικά αρχεία. Τα ακασικά αρχεία, όταν λέμε τα ανοίγουμε, δεν είναι, επειδή τα λέμε ακασικά αρχεία, εντάξει, δεν τα ανοίγουμε, εν πάση περιπτώσει. Εκεί είναι τα ακασικά αρχεία, είναι καταγεγραμμένα, το οτιδήποτε γίνεται είναι σαν κύματα κάθε φορά που εξαπλώνονται, έτσι, και καταλήγουν, θα λέγαμε, στα άκρα. Κάθε φορά εμείς εκπέμπουμε. Αυτή η εκπομπή πάει κάπου, έτσι, όπως το καταλαβαίνετε, ακουμπάει, θα λέγαμε, αντανακλάται και ξαναγυρίζει πίσω μας. Είναι εδώ ραντάρ. Κάθε φορά που εκπέμπεται κάτι, αποτυπώνεται στον περίγυρο. Τον περίγυρό μας, καταλάβετε, αποτυπώνεται εκεί πέρα. Σαν να μαζεύονται, σαν να φτιάχνει ένα δισκάκι και να γράφεται πάνω τις γραμμές σας. Έτσι. Έτσι λοιπόν εμείς μπορούμε να κατεβούμε στα εθερικά επίπεδα ή να ανεβούμε, όπως το καταλαβαίνετε, να κάνουμε ένα διαλογισμό με την έννοια μιας αλληγορίας μέσα μας, την οποία θα μας κάνει να τρέξουμε πίσω, να ενθυμηθούμε και να ξεκινήσουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι όπως να μπορούμε να γυρίζουμε ανάποδα τη σπυροειδή γραμμή και όχι από εκεί, να τη γυρίζουμε ανάποδα και κάθε κύκλος να σημαίνει μέρα ή χρόνο ή έτος και να την πηγαίνουμε ανάποδα και όπου σταματήσουμε, θα λέγαμε, να μπορούμε να περιμένουμε να συλλάβουμε κάποια εικόνα. Ή υπάρχουν άλλοι διαλογισμοί, ότι πηγαίνεις κάπου και βλέπεις κάποια αρχεία και όπως έχουμε δώσει, θα λέγαμε, στο κανάλι. Το θέμα του ανοίγματος των ακασικών αρχείων είναι με ποια οντότητα, σε εισαγωγικά, της ανώτερης συνείδησής μας συνδεόμαστε, όπου αυτή μπορεί να διαβάσει τα ακασικά αρχεία. Κάθε τι μπορεί να διαβαστεί μόνο αν έχει παιχτεί κάποια εμπειρία. Αυτά γι' αυτό λέγονται ακασικά αρχεία. Και τα ακασικά αρχεία δεν ανήκουν, θα λέγαμε, στην έννοια του χωρίς χρόνο, όπως το ξέρουμε, γιατί είναι κάτι που έχει ήδη εκδηλωθεί. Είναι κάτι που ήδη υπάρχει και έχει βιωθεί σαν εμπειρία.
αυτά γράφονται στα κλασικά αρχεία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι γράφονται στα κλασικά αρχεία τα πάντα και αυτά που θα γίνουν στο μέλλον. Εντάξει, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Όλα είναι εν δυνάμει για το μέλλον. Εμείς ακόμα όμως παίζουμε σε ένα είδος, θα λέγαμε χωροχρόνου. Και αυτός ο χωροχρόνος είναι σαν να εμείς να μπορούμε να μπούμε και να δούμε κάτι που έχει βιωθεί από όποια οντότητα αν είναι. Όταν εμείς μπαίνουμε στα κασικά αρχεία και δεν είμαστε ανεπτυγμένα άτομα, να μπορούμε να έχουμε φύγει και η συνειδητότητά μας να ενώνεται με ανώτερα επίπεδα, είναι φυσικό ότι ό,τι θα μας έρχεται στο μυαλό θα είναι αναγνωσμένο σε εισαγωγικά από μια οντότητα που θα έχει ορισμένα πρίσματα. Οπότε θα χάνεται η αληθοφάνεια. Με λίγα λόγια, είναι όπως σαν να διαβάζετε βιβλία τα κασικά αρχεία. Όταν διαβάζετε μερικά βιβλία, ξέρετε ότι οι μερικοί συγγραφείς, παύλα ιστορικοί, δεν είχαν την κατάλληλη αντιληπτικότητα και γράφαν τα πράγματα αναλόγως στο δικό τους πρίσμα. Έτσι ακριβώς είναι και τα εθερικά, θα λέγαμε, η εθερική ιστορική, ας το πούμε έτσι, τμήματα της συνείδησής σας. Και ο καθένας, ανάλογα, θα λέγαμε, συνδέεται. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι μπορεί στα κλασικά αρχεία, κατεβάζουν διάφορες ιστορίες, εικόνες, παύλα με κάτι υπνοθεραπείες που κάνουν, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι αυτά ακριβώς που θα θέλανε να πάρουν. Γιατί στην πραγματικότητα, όταν εμείς μπαίνουμε στα κασικά αρχεία, και δεν χρειάζεται να μπαίνετε στα κασικά αρχεία, έτσι, σας το είπα, δεν χρειάζεται, όσο έχετε ένα σοβαρό λόγο, ανιδιοτελεί. Γιατί ο εγωιστικός λόγος, αν θέλετε να μπείτε στα κασικά αρχεία, ο εγωιστικός λόγος θα σας κατεβάσει αυτά τα πράγματα που λέω και θα σας βάλει ανάμεσα σε πολλά πρίσματα. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι τα κασικά λοιπόν αρχεία, όσο εσείς μέσα σας έχετε τη δύναμη να μπαίνετε και πείτε, θα λέγαμε, στα κασικά αρχεία της συνειδητότητας, της συλλογικής, της γης, θα δείτε πιο αντικειμενικά από να μπείτε στα κασικά αρχεία, θα λέγαμε, μια συλλογικής συνείδησης από έναν άνθρωπο που απλά ήταν μπροστά σε ένα γεγονός και το βίωσε, θα λέγαμε, με τη δική του την υποκειμενικότητα. Λοιπόν, okay, σήμερα βάζετε ερωτήσεις πολύ περίεργες, Okay, για να δούμε. Κώστας ο Δημάκης λέει, τι είναι το μάτι των Ιλουμινάτη, λέει, που βλέπουμε σε διάφορες εκδοχές και σημεία, όπως το δολάριο. Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση για αυτό που λέμε Ιλουμινάτη, Μασόνες και τα υπόλοιπα. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν ξεκινήσαν, είχαν την γνώση. Είχαν μια γνώση που φυσικά την κρατάγανε κρυφή ως προς τους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι ακόμα τις περισσότερες φορές δεν ήταν έτοιμοι να τη λάβουν, έτσι. Από εκεί και πέρα, κάθε φορά, ανάλογα θα λέγαμε την εξέλιξη και όλα αυτά τα πράγματα που ταυτίζονται οι άνθρωποι με τα εγώ τους, μπαίνουν τα εγώ στη μέση και η γνώση, θα λέγαμε, και χαλάει και μεταδίδεται διαφορετικά, αλλά και μπαίνει κάτω από από ιδιωτελή, θα λέγαμε έτσι, τάσεις και επιθυμίες. Λοιπόν, το μάτι των Ιλουμινάτη είναι πάνω σε μια πυραμίδα. Αυτή η πυραμίδα πάοντες σημαίνει τα τρία επίπεδα. Εντάξει, σημαίνει το φυσικό, σημαίνει το εθερικό και από πάνω είναι το μάτι. Το μάτι είναι κάτι που δεν μπορεί να εκδηλωθεί στα δύο κατώτερα. Το μάτι είναι αυτό που ελέγχει, που βλέπει τα άλλα πράγματα. Το μάτι είναι ο εσώτερος παρατηρητής μας, που μπορεί και κοιτάει τα δύο άλλα επίπεδα. Το μάτι είναι αυτό που βρίσκεται σε εκείνη την κατάσταση, τα λέγαμε, που δεν μπορούμε να το βιώσουμε, αλλά αυτό μπορεί να κοιτάξει εμάς. Το μάτι κοιτάει μέσω εμάς αυτά τα πράγματα που γίνονται. Είναι ο εσωτερός εαυτός μας. Τώρα καταλαβαίνετε στα επίπεδα τα υπόλοιπα που έχουν φτιάξει αυτοί οι μασόνοι και διάφορες, τα λέγαμε, ομάδες που ξεκινήσαν να πάρουν τη δύναμη από τις διδασκαλίες. Καταλαβαίνετε ότι για αυτούς, τα λέγαμε, το μάτι όχι μόνο δεν σημαίνει τον εσωτερικό εαυτό, αλλά σημαίνει το κέντρο ελέγχου. Έτσι. Λοιπόν, τώρα γιατί λέγεται μάτι. Το μάτι, πάνω το συνδέσουμε, φίλοι μου, και να σας πω μισό λεπτό. Άντε, μια που το έχω εδώ πέρα, που σήμερα όρεξε, ξέρω που φαίνεται λίγο. Φαίνεται. Σας κάνω ένα μικρό τέχνασμα εδώ και να δείτε. Τα λέγαμε ότι όλοι έχουμε μάθει, για να το φαίνεται, όλοι έχουμε μάθει ότι η συχνότητα πηγαίνει έτσι σαν κύμα, γιατί. Γιατί εδώ είναι το μέσον, και το μυαλό μας βλέπετε, βλέπει μία πάνω, μία κάτω. Μία εδώ, μία εδώ, μία πάνω, μία κάτω, μία πάνω, μία κάτω. Δεν μπορεί να το δει κανονικά, γιατί είμαι στη διαδικότητα και στο χρόνο. Όταν εμείς βγαίνουμε στο άχρονο, αυτόματα,
Αυτό το πράγμα γίνεται. Έτσι, αυτό το πράγμα γίνεται. Καταλάβατε. Έτσι γίνεται. Είναι σαν να τραβάμε λίγο τη γραμμή τη συχνότητα που είδατε και να γίνεται έτσι η συχνότητα. Να αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν κύκλους. Κάθε κύκλο, αν πιάσουμε ένα κύκλο, ένα σύμπαν, είναι το μάτι. Αυτό εδώ πέρα το μάτι είναι. Που μέσα εδώ πέρα εστιάζει κάθε εσώτερος, κάθε εαυτός. Ο εαυτός όλο του σύμπαντος είναι το μάτι. Είτε λέγεται σύμπαν, είτε λέγεται εγώ, είτε λέγεται ανώτερος εαυτός μας, είτε λέγεται οτιδήποτε. Αυτό εδώ πέρα είναι το μάτι. Σας το είπα τώρα πολύ χοντρικά και αλληγορικά για να καταλάβετε τι σημαίνει. Είναι έξω από τη συχνότητα, θα λέγαμε, όπως την καταλαβαίνουμε εμείς της διαδικότητας. Είναι από πάνω, είναι ο κύκλος, είναι αυτό που κοιτάει, θα λέγαμε, τα τρία επίπεδα και εκδηλώνεται αυτό, έτσι, κάθε φορά στα τρία επίπεδα που σας είπα. Το ένα είναι αυτό που δεν μπορεί να βιωθεί, το άλλο είναι, θα λέγαμε, το εθερικό, έτσι, το αστρικό, όπως λέγεται, τα στρώματα αυτά, και το άλλο είναι το φυσικό το οποίο ζούμε. Από όλες τις διδασκαλίες κρύβουν μέσα τους, τα λέγαμε, μια γνώση, μια σοφία. Και όσο εμείς κατακρίνουμε και εναντιονόμαστε και δεν κοιτάμε να περάσουμε από εκεί και να μάθουμε την σοφία τους, έτσι, αλλά τη φοβόμαστε, εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε στον εαυτό μας, τα λέγαμε, αυτές τις τάσεις της έλλειψης της γνώσης. Όλα τα πράγματα βγαίνουν πια από μια διαδικασία, από μια γνώση, από μια εμπειρία, και όλα τα πράγματα είναι σωστά και όμορφα. Όμως το θέμα είναι σε ποιο σημείο η συνειδητότητά σου θα κάτσει από όλα αυτά. Σε ποιο σημείο θα κάτσει. Βλέπετε, δεν χρειάζεται να μαλώνεις με κάποια διδασκαλία. Ίσα-ίσα που χρειάζεται να την καταλάβεις, και μόλις την καταλάβεις θα δεις αν εσένα σου πηγαίνει και σε ποιο τομέα η συνείδησή μας κάθεται. Βλέπετε τώρα αυτό που σας είπα τώρα. Οι περισσότεροι άνθρωποι, θα λέγαμε, που ανήκουν στις αρνητικές σχολές, με την έννοια των σατανιστών και όλων αυτών των πράγματων, των ηλιστών, τι κάνουν. Χρησιμοποιούν αυτό το πέρα τη μέθοδο για το εθερικό, θα λέγαμε, και το φυσικό επίπεδο, χωρίς να θέλουν να αφήσουν τον εαυτό τους ποτέ από αυτό το πέρα το μάτι, θα λέγαμε. Από τον αυτό τον εσωτερό, θα λέγαμε, εαυτό. Να αφύγει και να αφομοιωθεί, θα λέγαμε, στο φως, στο όλα σε ένα. Έτσι. Τι άλλο έχω να πω σε αυτό. Εντάξει, μπορούμε να λύσουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν θέλουμε να δούμε τώρα μισές μερικές πληροφορίες. Πάντως, το μάτι του Λουμινάτη σημαίνει το εσωτερικό ακριβώς κομμάτι, στοιχείο, παύλα εαυτός μας. Σημαίνει από το πρώτο διαχωρισμό μέχρι κάθε διαχωρισμό που νιώθουμε σαν εαυτό μέσα μας. Και είναι υπέρ στο να ελέγχει, θα λέγαμε, όλο το πράγμα αυτό. Είναι υπέρ των εστίκτων, υπέρ του ερπετοειδή, θα λέγαμε, εγκεφάλου, που είναι ο πιο παλιός, ο πιο αυθεντικός, ο πιο έμπειρος, θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι. Όμως, απ' την άλλη, ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να μπορεί να μπει στην αγνότητα. Η αγνότητα είναι κάτι, θα λέγαμε, που υπάρχει πέραν αυτού του εαυτού το οποίο σας εξήγησα για το μάτι των Ιλουμινάτη. Λοιπόν, πολύ εσωτερικές ερωτήσεις σήμερα έχουμε. Τι όρεξη είναι αυτή. Δεν το κατεβάζετε λίγο στο κοινωνικό πλαίσιο. Στο κοινωνικό πλαίσιο λίγο να μπούμε, έτσι λίγο να πούμε τίποτα για σχέσεις, κάτι όμορφα πραγματάκια που κάποτε ρωτάγατε. Λοιπόν, για να δούμε. Θα κάτσουμε 5-10 λεπτά ακόμα. Λοιπόν, καλή χρονιά, γεια σου Σοφία, χαίρομαι που τα κατάφερες. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε να πούμε. Άμα δεν υπάρχουν ερωτήσεις, να δούμε πόσο κάτι έχω να σας πω. Α, ναι, και ένα σημαντικό που ήθελα να σας το πω και να κλείσουμε μετά. Γιατί δεν βλέπουμε άλλες ερωτήσεις, εκτός αν ο Κώστας, ο φίλος μου ο Δημάκης, δεν τη στέλνει, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, λέει, ποια είναι η διαφορά μεταξύ πνεύματος και ψυχής, θα λέγαμε. Στην πραγματικότητα θα λέγαμε ότι η ψυχή είναι η πέτρα και το πνεύμα είναι αυτό που την καλουπώνει. Αναλόγως το πόσο πνευματοποιείται η ψυχή, είναι τι καλούπομα έχει φάει, ώστε να μοιάζει με το πνεύμα, με το Θεό. Έτσι, φαντάσου ένα γλυπτό. Αυτό είναι η ψυχή. Όσο εσύ το καλουπώνεις, έτσι, είναι, λέμε, πω, πνευματοψυχή γίνεται μετά. Το καταλαβες. Το πνεύμα είναι ένα, είναι όλον, είναι τα πάντα. Δεν υπάρχει ατομικό πνεύμα.
Όμως ο καθένας με την ένωση που έχει, με την κάθε ένωση που έχει της ψυχής του με το πνεύμα, τόσο θα λέγαμε ότι ενώνεται και έχει το δικό του εισαγωγικά πνεύμα. Αλλά το πνεύμα είναι όλο. Το πνεύμα είναι ένα και παντού είναι το ίδιο. Η δική μας ένωση, η ψυχή με το πνεύμα, είναι αυτά που καλουπών θα λέγαμε την ψυχή μας, με αυτή τη θεϊκή θα λέγαμε γνώση και επίγνωση. Οκ. Okay? Εντάξει, Θεοδοσία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που ήθελα να πω, φίλοι μου, και να κλείσουμε και με αυτό, είναι σχετικά με αυτό το πράγμα που λέγεται πίστη. Βλέπετε, την άλλη φορά σας έχω ξαναπεί ότι για μένα ο ορισμός πίστη σημαίνει, γνωρίζω. Μαλλιώνει συνέχεια οι άνθρωποι, βλέπω ότι άλλο η γνώση, άλλο η πίστη. Άλλο η γνώση, άλλο η πίστη. Τσακώνονται, άλλο η γνώση, άλλο η πίστη. Πίστη σημαίνει γνωρίζω. Δεν μπορώ να πιστεύω χωρίς να γνωρίζω. Αυτό τις περισσότερες φορές που βλέπω στους ανθρώπους είναι ότι την ώρα που λένε τη λέξη πιστεύω, δεν γνωρίζουν. Και η λέξη πιστεύω στην πραγματικότητα σημαίνει ελπίζω. Λέει ο άλλος, πιστεύω στη μεταθανάτια ζωή. Σημαίνει ελπίζω στη μεταθανάτια ζωή. Λέει ο άλλος, πιστεύω στην αγάπη. Ελπίζω στην αγάπη. Πρέπει να το καταλάβετε, φίλοι μου. Όταν πραγματικά πιστεύετε, ζείτε κάτω από αυτή τη δόνηση. Γι' αυτό λέγεται, οι ξένοι λένε, believe in. Ζω κάτω από αυτή τη δόνηση. Ζω μέσα στη δόνηση. Άρα γνωρίζω. Η ίδια η δόνηση σου δίνει συνειδησιακή κατάσταση να μπορεί να έχει την επίγνωση. Δεν γίνεται λοιπόν να λέτε πιστεύω, κατάλαβες, χωρίς να γνωρίζετε. Δεν μπορείτε να πιστέψετε χωρίς να γνωρίζετε. Άρα η πίστη και η γνώση είναι το ίδιο. Και θα πρέπει να καταλάβετε ότι τις περισσότερες φορές η φασαρία γίνεται στην ορολογία, γιατί τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι λένε ελπίζω. Και τις περισσότερες φορές ελπίζουν στην πραγματικότητα. Πάντοτε η ελπίδα, θα μου πείτε, μπορεί να έχει ένα θετικό πρόσημο. Το καταλαβαίνω. Γιατί η ελπίδα με αρνητικό πρόσημο υπάρχει, όμως στην πραγματικότητα είναι ελπίδα. Εσείς μπορείτε να το καταλαβαίνετε. Κάθε φορά που εσείς κάτι το ελπίζετε και είναι θετικό, λέτε αχ, ελπίζω να γίνει. Όμως και την πραγματικά, κάθε τι που πιστεύετε αρνητικό, πάλι ελπίζετε να γίνει. Γιατί το έλκετε. Ακόμα και το αρνητικό, όταν το πιστεύετε και το έχετε πολλώσει αρνητικά, έτσι, πάλι το έλκετε. Γιατί το ελπίζετε στην πραγματικότητα. Δεν το πιστεύετε, δεν το γνωρίζετε. Γιατί αν το γνωρίζατε, θα ξέρατε τι ήταν και δεν θα ήταν αρνητικό. Έτσι. Θα ήταν μια συνέπεια. Δεν θα ήταν αρνητικό. Θα ήταν μια συνέπεια με ένα αποτέλεσμα. Το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λοιπόν τις περισσότερες φορές να έχετε στο μυαλό σας αυτή τη γραμμή την οποία έχετε και λέει από εδώ πέρα είναι το αρνητικό και από εδώ πέρα είναι το θετικό και από στη μέση είναι το ουδέτερο. Αναγάγετε το και αλλάξτε λίγο αυτό εδώ πέρα τη γραμμή και βάλτε ότι γύρω γύρω όλη η περιφέρεια, όλα τα άκρα είναι το αρνητικό και στη μέση είναι το θετικό. Όλα τα άκρα είναι το αρνητικό και στη μέση είναι το θετικό. Και έτσι θα καταλάβετε ότι για κάθε τι που υπάρχει, για κάθε τι συνέστημα που υπάρχει, για κάθε τι που υπάρχει, για οτιδήποτε πράγμα που υπάρχει και το έχετε πολλωμένο μόνο από μια πλευρά, υπάρχει και από την άλλη πλευρά η αιτία ύπαρξής σου που είναι θετική. Και αυτό είναι το η σοφία που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Η σοφία είναι πάντα, θα λέγαμε, στη μέση, όχι στα άκρα. Πρέπει λοιπόν να καταλάβετε ότι από τα άκρα, από αυτή την πλευρά και από αυτή την πλευρά είναι το αρνητικό. Αρνητικό, αρνητικό και στη μέση θετικό. Φτιάχτε αυτό στο μυαλό σας πάντα για να καταλάβετε γιατί ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε και η αρετή θέλει μέτρο. Και η αρετή θέλει μέτρο. Βλέπω τον κόσμο να έχει χωρίσει τα δύο, αρνητικό και θετικό, και μία συγκεκριμένη συμπεριφορά να έχουν πολλώσει αρνητικά. Και να λένε αυτό όποτε και να το κάνεις είναι αρνητικό. Όχι! Ακόμα και ο φόνος δεν είναι αρνητικό. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί ο φόνος να χρησιμοποιηθεί με σοφία. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Τα πάντα λοιπόν χρησιμοποιούνται ανάλογα την περίπτωση. Αν είναι για ιδιωτελείς σκοπούς, το λέμε αρνητικό γιατί μας βάζουν κάτω από συγκεκριμένες, θα λέγαμε, ντροπικές καταστάσεις αποσύνθεσης. Όμως μπορεί εκείνη την ώρα που θα έρθει κάποιος να σφάξει το παιδί σου, εσύ να μπει στη μέση και να αναγκαστεί να το σκοτώσεις για να μην σφάξει, θα λέγαμε, το μωρό, το παιδί σου. Εκείνη την ώρα που ο τρομοκράτης μπαίνει μέσα, όπως είδατε, και πάει να σκοτώσει και να δημιουργήσει τα ορισμένα πράγματα, εκείνη την ώρα θα λέγαμε ότι είναι θετικό να πας να το σταματήσεις και αν χρειαστεί, θα λέγαμε, να το σκοτώσεις. Έτσι, δεν είμαι υπέρ του θανάτου, του να σκοτώνω, αλλά πρέπει να έχουμε την σοφία του πράτην, το πότε δηλαδή. Όλοι οι άνθρωποι ξέρετε τι ορισμένα πράγματα, αλλά λείπει η χρονική κατάσταση, το πότε να το κάνουμε αυτό.
του πότε να το κάνουμε το κάθε τι, του πότε να το κάνουμε. Αυτό από μόνο του το κάνει καλό, όταν είναι στο χρόνο του. Τίποτα άλλο εδώ πέρα. Λοιπόν, έτσι λέει, όπως και η Αγγελική, όταν πιστεύει, λέει, νιώθει μια βεβαιότητα. Όταν ελπίζει, λέει, δεν τη νιώθει. Είναι φυσικό, γιατί η πίστη σημαίνει με κάτι ολικά. Άρα γι' αυτό το γνωρίζω, γιατί είμαι ολικά. Γι' αυτό και λέει βεβαιότητα, λέει η Αγγελική. Γιατί όταν δεν τη νιώθω τη βεβαιότητα, δεν είμαι ολικά. Άρα γι' αυτό το ελπίζω. Γιατί αν είμαι ολικά, γίνεται το έλκο, συμβαίνει. Αν ελπίζω, είμαι μερικός. Είμαι μερικός εκεί και τίνω να θέλω να γίνω ολικά για να έρθει στο τώρα μου. Έτσι ακριβώς είναι που λες, Αγγελική. Άρα λοιπόν, να καταλάβουμε λοιπόν το πράγμα μεταξύ της ελπίδας και να δείτε τελικά ότι ο κόσμος με αυτές τις πληροφορίες έχει γεμίσει με ελπίδες και όχι με γνώση. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσω και το σημερινό, θα λέγαμε, βιντεάκι. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους. Καλά χριστουγεννιάτικα μηνύματα να ξαναέχουμε και πρωτοχρονιές και του χρόνου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θα ξεκινήσω να κάνω μερικά σεμινάρια για την αυτογνωσία. Ειδικά αυτά τα σεμινάρια που θα έρθουν αυτόν τον καιρό, θα μιλήσω για πώς να ακολουθούμε και να ξέρουμε τις κατευθύνσεις, τα λέγαμε, μέσα στη γνώση και πού καταλήγει κάθε μία, για να μην μπερδεύεστε κάθε φορά που πηγαίνετε, ακολουθάτε κάποια διδασκαλία, σχολή, δάσκαλο, έτσι, κείμενα και τα υπόλοιπα. Και μέσα από αυτό θα λέγαμε την διαδικασία και ορισμένα πινακάκια που θα δώσω, θα μπορεί ο καθένας να διαλέξει πραγματικά και να δει τουλάχιστον τι δρόμο είναι και τι πραγματικά σιγά σιγά του αρέσει και να δει τις κατευθύνσεις τις οποίες, θα λέγαμε, υπάρχουν. Λοιπόν, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη Τρίτη. Ειρήνη σε όλους.